Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει αρκετές ώρες συζήτησης πάνω στις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης και θα ήθελα πριν μπω στην κυρίως τοποθέτησή μου να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Παρόλο ότι είχαμε ένα ηχηρό και καταδικαστικό αποτέλεσμα για την προηγούμενη συγκυβέρνηση, νομίζω πως δεν δείχνεται, κύριοι της προηγούμενης συγκυβέρνησης, ότι έχετε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Εξακολουθείτε να μην αντιλαμβάνεστε αυτό που εδώ και χρόνια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι άλλο το μνημόνιο, άλλο οι πολιτικές λιτότητας και άλλα η προσπάθεια να βρεθεί μια βιώσιμη λύση απέναντι στο χρέος και την εξυπηρέτησή του. Εξακολουθείτε και την επόμενη και τις επόμενες μέρες του εκλογικού αποτελέσματος, και το ακούσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, να ταυτίζετε τις μνημονιακές πολιτικές με την αναγκαία διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει η χώρα μας απέναντι στις δανειακές συμβάσεις, έτσι ώστε να βρούμε αυτό που είπαμε πριν από λίγο, μια βιώσιμη λύση για το χρέος. Εμένετε λοιπόν σε κάτι που ήταν λάθος εξ αρχής και σε κάτι που ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει πάρα πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα. Εμένετε σε μια λάθος εκτίμηση πως το ελληνικό χρέος ήταν βιώσιμο, πως η ακολουθούμενη πολιτική οδηγούσε στην εξυπηρέτησή του. Μα τα νούμερα σας διαψεύδουνε, η εκτείναξή του. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που ισοπαίδωσαν την οικονομία και την κοινωνία δεν τα βλέπετε? Νομίζω ότι έστω την ίστατη ώρα, αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, την ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, πρέπει και να ερμηνεύσετε σωστά το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως πρέπει να διαλέξετε πλευρά. Η διαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει και δεν έχουμε καταλάβει αν είστε με την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έδωσε στην κυβέρνησή μας, ή αν είστε με τη μεριά της κυρίας Μέρκελ. Οφείλετε τουλάχιστον μέχρι σήμερα το βράδυ να μας δώσετε μια σαφή πολιτική απάντηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυρία Αντωνοπούλου, η κυρία Φωτίου και εγώ έχουμε την πολιτική ευθύνη ενός Υπουργείου το οποίο καταγράφει τα αποτελέσματα της μνημονιακής πολιτικής. Καθημερινά διαπιστώνουμε πια με νούμερα και αριθμούς τι σημαίνει μνημόνιο, πώς μεταφράστηκε για τη ζωή των εργαζομένων, σε τι θέσεις εργασίας που χαθήκανε, σε ποιες επιχειρήσεις που κλείσανε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από πρώτο χέρι τι σημαίνει μνημονιακή πολιτική και κρίση καπιταλιστική και ιδιαίτερα του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου μοντέλου. Έχουμε απόλυτη συνείδηση των μεγάλων δυσκολιών της εποχής που ζούμε και του πλαισίου μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε. Για την κυβέρνησή μας όμως δεν αποτελεί απλά προτεραιότητα η αναβάθμιση της εργασίας, η προστασία της και η πάλη για την ανάκτησή της. Συνιστά έναν όρκο πίστης απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη σημερινή πραγματικότητα που έχει καταστήσει τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία, που οδηγεί στη μετανάστευση στα νέα παιδιά, που συντρίβει τη ζωή των μακροχρόνια ανέργων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες και μεσαίες ηλικίες. Η βασικότερη ίσως πολιτική των μνημονιακών κυβερνήσεων της προηγούμενης περίοδου, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην φτωχοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας, όσο και στη δημιουργία του φαύλου κύκλου της ύφεσης, ήταν η κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και η συρρήκνωση του εργατικού κόστους. Η αιμονή σε ακραία νεοφιλελεύθερα δόγματα που αποτελούν την συνέχεια πολιτικών από τη δεκαετία του 90 και εντείνονται με αφορμή και άλοθη την κρίση. Ανάγουνε τη μείωση του κόστους εργασίας σε θεμελιώδη παράγοντα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Και αυτό χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις υπόλοιπες παραμέτρους, αλλά και τα αποτελέσματα της μείωσης κατά 50% της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, ως απόρρια και της εξέλιξης του τιμαρίθμου, της φορολογικής αφέμαξης και της μείωσης των κοινωνικών παροχών. Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων αποτέλεσαν τον πυρήνα αυτού του ακραίου νεοφιλελεύθερου πειράματος που εφαρμόστηκε κατά τρόπο βίο σε βάρος του λαού μας. Η κυβέρνηση πιστεί στις δεσμεύσεις της
απέναντι στον ελληνικό λαό, σκοπεύει να βάλει άμεσα ένα τέλος στις αποτυχημένες και κοινωνικά άδικες πολιτικές λιτότητας που έχουν οδηγήσει τον κόσμο της εργασίας σε απόγνωση και την οικονομία σε κατάρρευση και να αντιστρέψει την ζωφερή πραγματικότητα στον χώρο της εργασίας. Όπου το δίκαιο των συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων και ιδίως των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει απορριθμιστεί σε απόλυτο βαθμό. Στο πεδίο των ατομικών εργασιακών σχέσεων κυριαρχούν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η απελευθέρωση των ατομικών και ομαδικών απολύσεων και η ανάδειξη του διευθυντικού δικαιώματος σε απόλυτο ρυθμιστή των όρων λειτουργίας της εργασίας. Η απαξίωση της κοινωνικής διαπραγμάτευσης, η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και η υποβάθμιση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς εργασίας έχουν επιτρέψει την ενίσχυση όλων των μορφών και των εκδοχών αδήλωτης και ανασφάλισης εργασίας, την καταπάτηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων και τη συνεχή αύξηση φαινομένων εργασιακής ζούγκλας. Σε αυτούς τους τρεις τομείς της εργασίας απαιτείται να υιοθετηθούν και μάλιστα με κατεπήγοντα τρόπο στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες αφενός μεν θα αποκαθιστούν άμεσα σοβαρές αδικίες και θα ανακουφίζουν τα κατώτερα λαϊκά στρώματα και αφετέρου θα αναχαιτίζουν το σπιράλ της ύφεσης, επιτρέποντας την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας στα πλαίσια της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης μιας καθημαγμένης χώρας. Σχετικά με τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα, ο συγκεκριμένος κλάδος δικαίου συγκεντρώνει αναμφίβολα το μεγαλύτερο βαθμό απορρίθμισης κατά την τελευταία πενταετία. Η αποκατάστασή του ως πρώτο βήμα στα πρώτου μνημονίου επίπεδα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά απαιτούνται πολύ καλά μελετημένες άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες στα εξής ζητήματα. Συλλογική διαπραγμάτευση για την κυβέρνησή μας και η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί μια σαφή προεκλογική δέσμευση, η οποία εντάσσεται στον γενικότερο μεσοπρόθεσμο στόχο του επικουρικού και συμπληρωματικού ρόλου του κράτους στο πεδίο της ρύθμισης των όρων αμοιβής και των συνθήκων εργασίας για το σύνολο των κλάδων και των επιχειρήσεων της χώρας. Η επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας και της υποχρεωτικότητας των συλλογικών συμβάσεων θα επιτρέψουν την αύξηση του αριθμού και του πεδίου κάλυψης των εργαζομένων από την ισχύ των οικείων συλλογικών ρυθμίσεων. Ταυτόχρονα, η επαναφορά της εξάμηνης διάρκειας της μετενέργειας με πλήρη αποκατάσταση του ένομου περιεχομένου της θα παράσχει τον απαιτούμενο χρόνο στους κοινωνικούς συνομιλητές για την σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων. Τέλος, η επαναφορά του ρόλου των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας του ΟΜΕΔ θα εξασφαλίσει εκ νέου τη δυνατότητα ειρηνικής διευθέτησης των συλλογικών εργατικών διαφορών και την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης για τους εργαζόμενους και τον εργοδότη. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, η επανασύσταση του δίκαιου των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την χωρίς προβλήματα και παρενέργειες αύξηση του κατώτατου μισθού, με όρους πρόληψης και απορρόφησης τυχόν κραδασμών στην αγορά εργασίας. Ένα πρώτο αναγκαίο βήμα είναι η κατάργηση των αντεργατικών και παράνομων μνημονιακών ρυθμίσεων που από την μία μείωσαν τον κατώτατο μισθό στα 586 και 511 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών και πάγωσαν τις τριετίες, πρακτικά επαόριστον, και από την άλλη μετέφεραν ουσιαστικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας την διαδικασία καθορισμού του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού στο τέλος μιας καρικατούρας κοινωνικού διαλόγου. Παράλληλα, προωθείται η ικανοποίηση του διακηρυγμένου στόχου της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 751 και η αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας στον τρόπο διαμόρφωσης των αμοιβών. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί το τελευταίο 24ωρο έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα και εδώ, εντός της αίθουσας και έξω από αυτήν. Ακούστηκαν από μεριάς συναδέλφων από τη Νέα Δημοκρατία πως στην πραγματικότητα το κατώτατο όριο καθορίζεται από την ίδια την αγορά. Δεν θυμάμαι το όνομα ποιου συναδέλφου. Το είπε έτσι ακριβώς χθες. Και ρωτώ, αυτό κάνατε εσείς? Αυτό κάνατε όταν με βίαιο τρόπο μειώσατε τον κατώτατο μισθό? Τώρα θυμηθήκατε πως από μόνη της η αγορά αυτορυθμιζόμενη θα διαμορφώνει τον κατώτατο μισθό? Αντίθετα, επιβάλλατε με τον πιο βάρβαρο τρόπο, στο πλαίσιο ενός σχεδίου φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, ποιος θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να ήταν ο κατώτατος μισθός.
Υπήρξαν όμως και άλλες δηλώσεις. Σε μια χθεσινή του δήλωση, ο κύριος Βρούτσης, ο προκάτοχος μου στη θέση του Υπουργού Εργασίας, είπε ότι και μόνο η εξαγγελία από τον ΣΥΡΙΖΑ της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα προμνημονίου επίπεδα οδήγησε στο να χαθούν 40.000 θέσεις εργασίας. Προφανώς αποτελεί μια ομολογία εκ μέρους του πως ακόμη και το τελευταίο διάστημα της εφαρμογής αυτής της αντικοινωνικής και ισοπεδωτικής πολιτικής πήρατε μαζί σας από την αγορά εργασίας 40.000 θέσεις εργασίας, γιατί είναι αποτέλεσμα της ηφαισιακής πολιτικής που εφαρμόσατε και που υπερασπίζεστε ακόμη και σήμερα το γεγονός ότι χαθήκαν 40.000 θέσεις εργασίας. Αγνοείτε όμως και την διεθνή εμπειρία. Διότι αν ίσχυε αυτό που λέγατε αυτή τη στιγμή, θα βλέπαμε ότι σε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πολύ κατώτερους μισθούς από τον δικών μας, την ίδια στιγμή έχουν υψηλότατα επίπεδα ανεργίας, ενώ δεν έχουν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Και ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Από το 2010 μέχρι το 2014 είχαμε μια μείωση 21% του ονομαστικού μισθού. Είχαμε όμως ταυτόχρονα 100% αύξηση της ανεργίας. Ούτε η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε, ούτε βέβαια η ανεργία πολύ περισσότερο μειώθηκε. Μιλήσατε δε κάποια στιγμή για τη σύνδεση του ονομαστικού μισθού με την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα όμως τα τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 1%, ενώ η μισθή κατά 21%. Χρωστάτε 20%. Ξαναφέρτε το. Δεν μπορέσατε βέβαια, γι' αυτό ο ελληνικός λαός σας έδωσε το μάθημα που έπρεπε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανέρχομαι σε αυτά που ήθελα να πω. Σχετικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, είναι αναγκαίο να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με τα συνδικάτα των εργαζομένων για την αμόρφωση του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της προοδευτικής αλλαγής του περαιτέρω εκδημοκρατισμού του, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία τους. Παράλληλα, καταργείται ο ρόλος των ενώσεων προσώπων ως εργαλείου διάρρηξης της προστατευτικής λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων και της ραγδαίας μείωσης των αποδοχών. Τέλος, καταργείται ο νόμος για την επιστράτευση απεργών. Αποκαθιστούμε τα ατομικά εργασιακά δικαιώματα, το μνημονιακό μοντέλο της υποαμοιβόμενης και υπερευέλικτης εργασιακής σχέσης, χωρίς προσωπική αξιοπρέπεια και χωρίς κατοχυρωμένα, θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, πρέπει να ανατραπεί. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας χρειάζεται να εργάζεται σε ένα περιβάλλον δημοκρατίας, ατομικών ελευθεριών και ασφάλειας δικαίου, ώστε όχι μόνο να αναβαθμίζεται η παραγωγικότητα και η ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας, αλλά και να συνδυάζεται αρμονικά ο οικογενειακός με τον επαγγελματικό βίο του καθενός και της καθεμιάς. Η τρομοκράτηση της φθηνής, ανετιολόγητης και ευνίδιας απροειδοποίητης απόλυσης, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης και υψηλών ποσοστών ανεργίας, δεν εξυπηρετεί ούτε την πλευρά του εργαζόμενου, ούτε την εύρυθμη και αναβαθμισμένη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Ο φραγμός, το μνημονιακό καθεστώς της απόλυτης απελευθέρωσης των απολύσεων, αφορά ταυτόχρονα και στις ομαδικές και στις ατομικές απολύσεις και επαναφέρει την αναγκαία προστασία του εργαζόμενου, ώστε λύσεις να αποτελούν την έσχατη και όχι την εύκολη λύση, είτε πρόκειται για οικονομικούς είτε για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζόμενου. Παράλληλα, απαιτείται να ληφθεί πρόνοια για την εγγυημένη πρόσβαση στο νέο δίκαιο της καταγγελίας της εργασίας όλων εκείνων των κατηγοριών που στην πραγματικότητα συμβάλλονται με σχέση εργασίας. Συνεπώς, εκτός από τη μείωση του χρόνου της δοκιμαστικής περίοδου που συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, επιβάλλεται η δραστική μείωση της επιτρεπόμενης διάρκειας, αλλά και των μορφών της προσωρινής απασχόλησης, καθώς και η καταπολέμηση του φαινομένου της ψευτοαυπασχόλησης που υποκρύπτει σχέση μισθωτής εργασίας. Στο δημόσιο τομέα, η επάνωδο συνταγματική και εν γέννη εθνική και κοινοτική νομιμότητα συμπεριλαμβάνει μια δέσμη μέτρων αποκατάστασης επανεπρόσληψης των παρανόμως απομακρυνθέντων από τις υπηρεσίες τους με τις μορφές διαθεσιμότητας και της εφεδρείας και την κατάργηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Εν συνέχεια, ο δραστικός περιορισμός στην κατεύθυνση της κατάργησης των ελαστικών μορφών εργασίας περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων που καταρχήν στοχεύουν
στη διασφάλιση της πανθήμερης εργασίας και στην επαναφορά της κυριακάτικης αργίας, στην δραστική μείωση του ρόλου του δανεισμού ενοικίωσης των εργαζομένων και των ιδιωτικών γραφείων έβρεσης εργασίας μέσα από την ενίσχυση του ρόλου των δημοσίων φορέων προώθησης απασχόλησης, στο δραστικό περιορισμό των υπεργολαβιών και των εργολαβιών στον δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στις περιπτώσεις αντικειμενικά αποδεδειγμένης έλλειψης τεχνογνωσίας και λιχοτεχνικής υποδομής. Τέλος, στον εν γέννη περιορισμό όλων των υπόλοιπων ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως ιδίως η μερική απασχόληση, η εκπεριτροπή σε εργασία και στις προσωρινές συμβάσεις δια της υποχρεωτικής αντικειμενικής δικαιολόγησής τους και στην λήψη της απαιτούμενης μέρημνας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών από την ενδεχόμενη χρήση τους. Υπερασπιζόμαστε την νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Όλες οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα παραμείνουν κενό γράμμα εφόσον δεν καταπολεμηθεί με ριζικό τρόπο το εκτεταμένο σήμερα φαινόμενο της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και ιδίως οι πολλαπλές εκδοχές της αδήλωτης και της ανασφάλειας της εργασίας. Στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησής μας είναι η κοινωνική διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου πάταξης των φαινομένων της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής. Η Εθνική Συμμαχία ενάντια στην παρανομία στην αγορά εργασίας θεμελιώνεται σε επιτυχημένες και αποτελεσματικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει μια δέσμη κινήτρων, αντικινήτρων και θεσμικών παρεμβάσεων αμοιβαία επωφελών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πάνω απ' όλα όμως η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας συνεπάγεται αναβάθμιση και αναστελέχωση των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ, καθώς και τον εξυγχρονισμό και περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για την πάταξη του φαινομένου. Σε αυτή την κατεύθυνση και σε άμεση συνεργασία με τον καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, θα ληφθεί μέρημνα για μεταρρυθμίσεις στο ισχύον πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να επανέλθουν σε νόμισμο καθεστώς διαμονής και εργασίας οι νόμιμα εγκατεστημένοι μετανάστες, οι οποίοι απόλυσαν τις άδειες διαμονής λόγω της κρίσης και κυρίως του δίσκαμπτου και αντεργατικού νομικού πλαισίου ανανέωσης των άδειων αντιαμονής. Α, έχουμε ακόμα. Σχετικά με τους φορείς κοινωνικής πολιτικής, θα προωθήσουμε την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Άμεση προτεραιότητά μας να δοθεί η δυνατότητα να επαναλειτουργήσουν αναβαθμισμένοι και να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων, θέλουμε να στηριχτούμε όχι μόνο στην σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γι' αυτό και επιδιώκουμε ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Ιδιαίτερα από εκείνες τις δυνάμεις που χαρακτηρίζονται για την ευαισθησία τους απέναντι στα προβλήματα του κόσμου της εργασίας. Ταυτόχρονα δημιουργούμε όρους συνενέσεων μέσα στην ίδια την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκετοί πριν τις εκλογές και ακόμη περισσότεροι μετά μας ρωτούν μήπως είναι η ώρα να κάνουμε μια στροφή στο ρεαλισμό. Υπονοώντας κάποιοι πως πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας, πως πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, τους απαντούμε όμως πως για μας ο ρεαλισμός δεν είναι υποταγή στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά η βαθιά κατανόησή της, η ανάλυσή της, όχι για να την αποδεχτούμε όπως είναι, αλλά για να την αλλάξουμε μέσα από ένα εφαρμόσιμο σχέδιο. Αυτός είναι ο δικός μας ρεαλισμός, ο ρεαλισμός της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ικανοποίησης των μεγάλων κοινωνικών αναγκών. Σας ευχαριστώ.